Γεια σας. Είμαι ο Θανάσης Ταυρακούδης. Σε αυτό το μικρό βίντεο θα μιλήσουμε για τις λεγόμενες μη διαθέσιμες, τις not available τιμές στην R. Οι τιμές αυτές, οι οποίες συμβολίζονται με το NA, συνήθως προκύπτουν κατά την ανάγνωση εξωτερικών δεδομένων στην R από αρχεία, όπως για παράδειγμα είναι αρχεία κειμένου, αρχεία CSV, αρχεία του Excel κτλ. Εκεί όπου δεν είναι συμπληρωμένες κάποιες τιμές. Παρ' όλα αυτά μπορούν να προκύψουν και με διάφορες διαδικασίες μέσα σε ένα πρόγραμμα της R. Είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον, καλό είναι να ξέρουμε πώς μπορούμε να τις χειριστούμε, πώς μπορούμε να τις ελέγξουμε και να τις ταυτοποιήσουμε και πώς μπορούμε να αποφύγουμε παγίδες και σφάλματα στους υπολογισμούς με διανύσματα που πιθανά περιέχουν τιμές μη διαθέσιμες, τιμές NA. Δείτε λίγο το εξής απλό παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι εδώ έχουμε ορίσει μία απλή βαθμωτή μεταβλητή στην R. Το χ για παράδειγμα έχει την τιμή 10. Αν εδώ γράψω χ και πατήσω το Enter στην κονσόλα, θα παρατηρήσετε όλοι ότι εδώ υπάρχει μία μονάδα. Αυτό σημαίνει βασικά ότι η μεταβλητή χ επί της ουσίας είναι μία διανυσματική μεταβλητή. Το χ είναι δηλαδή ένα διάνυσμα. Απλά έχετε υπόψη σας ότι η R χειρίζεται και τις βαθμωτές μεταβλητές ως διανυσματικές. Με λίγα λόγια, το χ ταυτίζεται με το χ1, με την πρώτη θέση του διανύσματος χ. Κοιτάξτε λίγο κάτι τώρα. Αν εδώ γράψω 2, το χ2, δεν θα πάρω ένα μήνυμα σφάλματος. Δηλαδή δεν είναι για παράδειγμα όπως είναι σε μια άλλη γλώσσα προγραμματισμού όπου η δεύτερη θέση του διανύσματος χ δεν έχει οριστεί. Θα προκύψει ένα σφάλμα, θα σταματήσει η εκτέλεση της ροής του προγράμματος κτλ. Εδώ θα συνεχίσει το πρόγραμμα να εκτελείται, μόνο που ο υπολογιστής μας απαντάει ότι η τιμή που αναζητούμε δεν υπάρχει, δεν είναι δηλαδή μια ελλιπής τιμή, δεν έχει οριστεί. Αντίστοιχα πράγματα θα λάβουμε, κυρίες και κύριοι, αν είχαμε ένα διάνυσμα. Αν για παράδειγμα υποθέσουμε ότι έχουμε το διάνυσμα που έχει τρεις τιμές, το 2, το 5 και το 0, για παράδειγμα, μπορούμε να καλέσουμε τώρα πια το χ3, το οποίο είναι η τρίτη τιμή του διανύσματος, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το 0. Δεν υπάρχει όμως η τέταρτη ή για παράδειγμα η πέμπτη τιμή. Δεν παίρνουμε μήνυμα σφάλματος, ούτε διακόπτεται η ροή του προγράμματος. Η απάντηση που παίρνουμε είναι ότι η τιμή που αναζητούμε είναι μη διαθέσιμη, είναι άλλη τιμή. Αν υποθέσουμε τώρα ότι το χ έχει αυτή την τιμή, ότι κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή κάπου έχουμε καταλήξει του υπολογισμού μας, ώστε μία μεταβλητή μιας μόνο τιμής να έχει την τιμή NA, τότε μπορούμε να το ελέγξουμε αυτό εδώ καλώντας τη συνάρτηση isNA, όπως κάνουμε και σε κάθε άλλη περίπτωση όταν πρέπει να ελέγξουμε κάτι. Σε αυτή την περίπτωση θα πάρουμε true. Προσέξτε μονάχα ότι αν εδώ δώσουμε το ερώτημα αν αυτή η μεταβλητή είναι αριθμητική ή όχι, το isNumeric, κάτι που κάνουμε πολύ συχνά στους υπολογισμούς, η απάντηση θα είναι false. Κρατήστε το αυτό για το αμέσως επόμενο παράδειγμα. Το αμέσως επόμενο παράδειγμα είναι ότι έχουμε μία μεταβλητή πάλι χ, όπως και πριν, που έχει αριθμητικές τιμές. Για λόγους απλότητας τώρα ας καλέσουμε πάλι τρεις τιμές. Μία από τις οποίες όμως είναι η τιμή NA. Ας πούμε η δεύτερη. Το 1, το 2, το 3 και αντί για 2 υπάρχει NA. Μία μη συμπληρωμένη τιμή. Να το χ. Αυτό είναι το διάνυσμα χ. Εδώ τώρα, αν καλέσουμε τη συνάρτηση isNA, θα πάρουμε όπως καταλαβαίνετε τρεις απαντήσεις. Ένα διάνυσμα το οποίο περιέχει τρεις τιμές λογικές, true ή false. Προφανώς είναι false για το 1 και το 3, αλλά είναι true για τη δεύτερη τιμή εδώ. Προσέξτε αυτό που σας είπα αμέσως πριν. Αν εδώ καλέσουμε τώρα την συνάρτηση isNA, τη συνάρτηση isNumeric, για το χ, στο isNumeric εδώ θα πάρουμε true, γιατί το χ είναι ένα αριθμητικό διάνυσμα όπου απλά μία από τις τιμές είναι NA. Αλλά εδώ, προσέξτε, παίρνουμε απάντηση true. Ένας πολύ συχνός έλεγχος που πρέπει να κάνουμε σε διανύσματα τα οποία πιθανά περιέχουν τιμές NA είναι αν κάποιες από αυτές τις τιμές είναι ή όχι NA, αν τουλάχιστον μία για παράδειγμα είναι. Αυτό εδώ, στο παράδειγμα που είδαμε προηγουμένως, το isNA και τα λοιπά, για να το πετύχουμε θα πρέπει να το περικλείσουμε σε μια άλλη συνάρτηση που είναι το NA.
Να γράψουμε δηλαδή τον υπολογισμό έτσι. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα πάρουμε ένα διάνυσμα απαντήσεων με true και false, θα πάρουμε μόνο μία απάντηση, είτε το true είτε το false. Η απάντηση εδώ είναι, σε αυτό το ερώτημα είναι true, γιατί το διάνυσμα χ περιέχει μία τουλάχιστον τιμή, η οποία είναι NA. Σε πιο πρόσφατες εκδόσεις της R, το οποίο νομίζω όλοι χρησιμοποιούμε σήμερα, μπορούμε αυτό να το καλέσουμε απευθείας με τη συνάρτηση NA χ. Οπότε είναι χίλιες φορές προτιμότερο να το κάνουμε με αυτόν εδώ τον τρόπο. Να μην κουραζόμαστε να γράφουμε εμφολευμένες συναρτήσεις. Προσέξτε λίγο ξανά, η συνάρτηση is an A, H, για ένα διάνυσμα θα επιστρέψει διάνυσμα τιμών. Δηλαδή πολλά true ή false κτλ. Η συνάρτηση any an A όμως θα επιστρέψει μόνο μία τιμή, αν ένα τουλάχιστον, μία τουλάχιστον από τις τιμές είναι an A. Προσοχή τώρα στις πράξεις που κάνουμε και στους υπολογισμούς που κάνουμε με διανύσματα τα οποία πιθανά περιέχουν τιμές NA, κυρίως όσον αφορά για περιγραφικά στατιστικά, όπως για παράδειγμα είναι το άθροισμα, ο μέσος όρος, η μέση τιμή κτλ. Αυτό είναι το διάνυσμα χ, το θυμόμαστε. Αν εδώ καλέσουμε τη συνάρτηση σαμ χ, δηλαδή να βρούμε το άθροισμα του 1, του 1 και του 3, η R πολύ σωστά θα μας απαντήσει ότι αυτό το άθροισμα είναι NA, δεν είναι το 4. Γιατί δεν μπορούμε να προσθέσουμε αριθμούς σε κάτι που δεν υπάρχει. Δηλαδή η πρόσθεση 1 συν NA μας δίνει αποτέλεσμα NA. Να το. Δεν μπορούμε να το προσθέσουμε αυτό το πράγμα. Για να πάρουμε το άθροισμα, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να καλέσουμε τη συνάρτηση εδώ με την επιλογή NARM ίσον true. Με αυτόν εδώ τον τρόπο. Αυτό εδώ είναι η κλίση της συνάρτησης του αθροίσματος, μόνο που πριν πάμε στην άθροιση θα αφαιρεθούν οι τιμές NA από το διάνυσμα και θα αθροιστούν οι υπόλοιπες. Οπότε πολύ σωστά το αποτέλεσμα εδώ είναι 4. Αντίστοιχα πράγματα θα πάρουμε και με τον υπολογισμό της μέσης τιμής, καλώντας τη συνάρτηση μην. Και ακριβώς αντίστοιχα πράγματα θα πάρετε και με άλλες συναρτήσεις περιγραφικών στατιστικών, όπως για παράδειγμα είναι η διακύμανση κτλ. Σε αυτή την περίπτωση και πάλι μπορούμε να καλέσουμε τη συνάρτηση με αυτόν εδώ τον τρόπο. Να αποφύγουμε λίγο εδώ το σφάλμα με την τελεία. Οπότε, προσέξτε λίγο τώρα τι συμβαίνει εδώ. Έχουμε πάρει τη μέση τιμή ενός διανύσματος, στο οποίο δεν έχουν συνυπολογιστεί οι τιμές NA. Ο μέσος όρος είναι 2, γιατί 1 και 3 μας κάνει 4, δια 2 μας κάνει 2. Αυτή είναι η μέση τιμή του διανύσματος μετά την απαλυφή των τιμών NA. Αν χρειαστεί να πάρετε τον μέσο όρο χωρίς να απαλείψετε την τιμή NA από το μήκος του διανύσματος, δηλαδή να αθροίσετε το 1 με το 3, το 1 και το 3 που μας κάνει 4 και να το διαιρέσετε με το 3, τότε θα χρειαστεί να καλέσετε τον υπολογισμό με αυτόν εδώ τον τρόπο. Να βρείτε δηλαδή το άθροισμα και να διαιρέσετε με το μήκος του διανύσματος χ για να πάρετε την απάντηση 4 τρίτα. Αν κάτι τέτοιο είναι το ζητούμενο κτλ. Αν ένα διάνυσμα όπως είναι το χ περιέχει τιμές NA, τότε αλγευρικές παραστάσεις όπως είναι αυτές εδώ θα επιστρέψουμε βέβαια αριθμητικές τιμές εκεί που υπάρχουν αριθμητικές τιμές, όπως 1 και 1 κάνει 2 ή 3 και 1 κάνει 4, αλλά NA και 1 συνεχίζει να κάνει NA. Το ίδιο συμβαίνει με κάθε άλλη αριθμητική πράξη και αριθμητικό τελεστή, όπως είναι ο πολλαπλασιασμός, η διαίρεση κτλ. Αν χρειαστεί, κυρίες και κύριοι, να κάνουμε ελέγχους ισότητας, ανισότητας κτλ, τα πράγματα εδώ πάνε καλά. Θα πάρουμε προφανώς true εδώ που η τιμή είναι 1, εδώ όμως θα συνεχίσουμε να πάρουμε NA. Δεν θα απορριφθεί δηλαδή ο υπολογισμός μας κτλ. Το ίδιο συμβαίνει για παράδειγμα αν κάνουμε ελέγχους με μεγαλύτερο, μικρότερο κτλ. Προσοχή μονάχα, δεν μπορούμε να κάνουμε έναν τέτοιον έλεγχο. Αν χρειαστεί να ελέγξουμε για την τιμή NA σε ένα διάνυσμα, την κάνουμε πάντοτε με την συνάρτηση is NA, όχι με το ίσον ίσον NA κτλ. Όπως δηλαδή κάνουμε με το 1, με το 2, με αριθμητικές τιμές γενικά. Τέλος, κυρίες και κύριοι,
θα δώσουμε ένα παράδειγμα από το οποίο είναι, σας λέω, πάρα πολύ συνηθισμένο όταν διαβάζουμε δεδομένα από εξωτερικές πηγές, όχι σε ένα απλό διάνυσμα, αλλά σε ένα data frame, σε ένα πίνακα δεδομένων. Για λόγους απλότητας και ευκολίας θα χρησιμοποιήσουμε ένα πολύ απλό παράδειγμα εδώ. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε έναν πίνακα τιμών που έχει δύο στήλες και, ας πούμε, τρεις γραμμές σε κάθε πίνακα. Ας πούμε ότι το χ είναι τιμές αριθμητικές, όπως είναι το 6, το 8, το 12 κτλ. Το 12. Και το ψ είναι επίσης ένα αριθμητικό διάνυσμα. Με τιμές το 10, η δεύτερη τιμή είναι το 9, μη διαθέσιμη δηλαδή, και εδώ το 30. Ο πίνακας είναι αυτός εδώ. Όπως βλέπετε, έχουμε δύο στήλες, την χ και την ψ, και τρεις γραμμές σε αυτόν εδώ τον πίνακα. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη κτλ. Μία από τις πιο συνηθισμένες πράξεις που θα χρειαστεί να κάνουμε σε αυτούς τους πιθανούς πίνακες που μπορεί να έχουμε με τιμές 9, κυρίες και κύριοι, είναι να απαλείψουμε αυτές τις τιμές. Θα καλέσουμε για αυτόν τον λόγο τη συνάρτηση NAOMIT, για παράδειγμα DF, εδώ, και θα πάρουμε σαν απάντηση ένα πίνακα στον οποίο υπάρχουν μόνο δύο εγγραφές, η πρώτη και η τρίτη, δεν υπάρχει όμως αυτή εδώ. Αυτή εδώ. Αυτό είναι κάτι που αρκετά συχνά χρειαζόμαστε μερικές φορές να το κάνουμε, αν πρέπει να απαλείψουμε δηλαδή αυτές τις εγγραφές οι οποίες δεν είναι συμπληρωμένες. Προσέξτε λίγο, δεν φεύγει μόνο αυτό το NA, φεύγει όλη η εγγραφή. Εντελώς παρόμοιο είναι η συνάρτηση. Προσέξτε λίγο τώρα εδώ, σε αυτήν εδώ την περίπτωση παίρνουμε εντελώς ίδια αποτελέσματα με το NAOMIT, μόνο που σε κάποιες περιπτώσεις, όπως είναι η στατιστική μοντελοποίηση, οι προβλέψεις κτλ. Είναι κάτι που θα δούμε αργότερα, όχι στο παρόν βίντεο. Η συμπεριφορά των πινάκων, των data frames που προκύπτουν με το NAOMIT και το NAExclude είναι λίγο διαφορετική. Το πιο συνηθισμένο όμως που έχουμε να κάνουμε, κυρίες και κύριοι, είναι τούτο εδώ, το NAOMIT κατά βάση. Σε μερικές άλλες περιπτώσεις θέλουμε να ξέρουμε αν ένα data frame πρέπει να μπει σε κάποιους υπολογισμούς ή να συνεχίσουμε ή να σταματήσουμε τους υπολογισμούς μας ανάλογα με το αν έχουμε ή δεν έχουμε τιμές NA. Οι δύο συναρτήσεις που μας βολεύουν σε αυτή την περίπτωση είναι το pass, το περνάω δηλαδή, όπου δεν παίρνουμε κάποιο μήνυμα σφάλματος. Οι τιμές NA μπορεί να υπάρχουν, δεν μας απασχολούν όμως στην παρούσα φάση και πάμε παρακάτω. Και επίσης υπάρχει και το NA fail, η συνάρτηση NA fail, η οποία θα σταματήσει τους υπολογισμούς και θα παράξει ένα μήνυμα σφάλματος. Θα πάρουμε δηλαδή κάτι τέτοιο. Προσοχή λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στις μη διαθέσιμες ή not available τιμές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.